Μεγάλο ντέρμπι στις Αρχάνες με τον Γιούχτα να φιλοξενεί την Μαρκό σε εξαιρετική κατάσταση η ομάδα των Αρχανών. Θέλει μια νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Μαρκό στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας σταθερά. Στα πρώτα λεπτά ο Ροβίθης γύρισε την μπάλα, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας. Μια άτυχη στιγμή για τον Γκεμίση της αθηναϊκής ομάδας. Στο 30 λεπτό τραυματίστηκε στον Αστράγαλο. Ο ποδοσφαιριστής της Μαρκό αποχώρησε με φορείο, μάλιστα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο. Στο 38 λεπτό ο Γιούχτας που ήταν συνεχώς στην επίθεση είχε μια καλή στιγμή με τον Ροβίθη, μπάλα κατέληξε κόρνερ, ενώ 2 λεπτά αργότερα ένα μακρινό σούτ από τον Νίκταρη, η μπάλα κατέληξε out. Αυτές ήταν οι φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη στο 50 ένα φάουλ από τον Γιαλούση μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βουτσελάς. Καλή στιγμή για τον Γιούχτα, όπως και πολύ καλύτερη λίγο αργότερα μετά την σέντρα του Δωματά. Κεφαλιά του Νίκταρη από πολύ κοντά, η μπάλα κατέληξε out. Στη συνέχεια η Μαρκό στην επόμενη φάση σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε για offside σε πρώτο χρόνο σε μια από τις λίγες επιθετικές ενέργειες των φιλοξενούμενων. Στη συνέχεια, μετά από ωραία παλιά στον Ροβίθη, μόνος του απέναντι από το τέρμα out, μεγάλη στιγμή και αυτή για τον Γιούχτα. Και στο 87, η φάση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, η μπάλα έφτασε στον Δασκαλάκη, σούταρε στο δοκάρι. Ο Βουτσελάς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Οι παίκτες του Γιούχτα διαμαρτυρήθηκαν ότι πέρασε τη γραμμή του τέρματος μετά το σούτ του Δασκαλάκη. Στο δοκάρι υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων προς τον διαιτητή κύριο Τρίγκα για αυτή την υπόδειξη.